Ξεκάθαρη εικόνα ακόμα δεν έχουμε για το πότε θα ενισχυθεί η φαρέτρα ενάντια στο COVID με αυτά τα πολύτιμα όπλα. Δηλαδή με φάρμακα που αποδείχτηκαν αποτελεσματικά και σε νοσηλευόμενους ασθενείς που χρειάζονται οξυγόνο και σε ασθενείς με υπεανόσο και υψηλό κίνδυνο για επιπλοκές, αλλά και σαν προληπτική αγωγή στο σπίτι, κάτι που αποτελεί τη νέα τάση που έχει υιοθετηθεί μαζικά στην Αμερική. Με αυτή τη διαπίστωση, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης θέτει ερώτηση προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη για τη χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων ενός όπλου που, όπως ίδιος δηλώνει, μπορεί να θέσει υπό έλεγχο την πανδημία του κορονοϊού και να έχει θεματικά αποτελέσματα στην πρόληψη αλλά και την θεραπεία ασθενών. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, τα μονοκλωνικά χορηγούνται πλέον ως προφύλαξη παθητικός εμβολιασμός. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διαθέσιμα παρά για ελάχιστους τυχερούς ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία τα οποία αποτελούν επιστημονικά κέντρα. Μάλιστα, λέει μια πληροφορία που δεν ξέρω αν ισχύει και κατά πόσο ισχύει, ότι στα εν λόγω θεραπευτικά πρωτόκολλα περιλαμβάνεται το κοκτέιλ των δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων, Κασιριβιμάμπι και Ιμντεβιμάμπι της Regeneron, μία από τις τρεις εταιρείες που έχουν μονοκλωνικά, δηλαδή αυτά που έλαβε ο τέος Αμερικανός πρόεδρος, το ξέρουμε, και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Γενικά, στην Ευρώπη η θεραπεία είναι υποεκτίμηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Υπάρχει θετική επιστημονική γνωμοδότηση, η οποία όμως δεν είναι άδεια κυκλοφορίας. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην Αμερική είναι διαφορετικό το σύστημα σε σχέση με την Ευρώπη και άλλο η επίγουσα χρήση και άλλο η άδεια κυκλοφορίας. Ο κύριος Κοντοζαμάνης, απαντώντας στην ερώτηση κριτική του Παύλου Πολάκη, τόνισε ότι εάν έφερνε η κυβέρνηση τα μονοκλωνικά αντισώματα χωρίς την ευρωπαϊκή άδεια, τότε η ίδια η αντιπολίτευση, λέει, θα έκανε κριτική ότι η κυβέρνηση κάνει πειράματα σε ανθρώπους. Θα έρθουν τα μονοκλωνικά αντισώματα. Και να θυμίσω και κάτι ακόμα. Η άδεια χρήση στο ένα μονοκλωνικό δόση. Κύριε Υπουργέ, έχετε φτάσει στα 6 λεπτά. Φάσης 2, όπου 107 ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση στους 309 που συμμετείχαν στη μελέτη. Και η ΔΕ, δεύτερη εταιρεία, έχει κάνει μελέτη σε 800 ασθενείς. Με σημείο αναφορά στα στοιχεία θνητότητας στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ο Παύλος Πολάκης εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου προχώρησε και σε μία επισήμανση ερώτηση. Από την αρχή της πανδημίας, στις ΜΕΘ έχουν εισαχθεί 3.452 ασθενείς. 3.452. Αν υπολογίσουμε 30% θνητότητα. Αν υπολογίσουμε 50%, φτάνετε τις 5.000, που δεν είναι 50% η θνητότητα αυτών που μπαίνουν στη ΜΕΘ, έστω και με κορονοϊό. Άρα οι υπόλοιποι που πέθαναν, κύριε Κοντοζαμάνη. Δεν είναι ευχάριστο να μιλάς για θανάτους, αλλά δυστυχώς είχαμε θανάτους στην πανδημία αυτή, όχι μόνο εμείς, όλες οι χώρες. Και κύριε Πολάκη, πετάτε νούμερα, σας αρέσει πάντα, λυπάμαι που θα το πω, νομίζετε ότι κατέχετε τη μοναδική αλήθεια.